Κεφάλαιο 16. Ο Περσικός Κινδυνός. Την εποχή αυτή οι Πέρσες προσπαθούσαν να μεγαλώσουν ακόμη πιο πολύ το κράτος τους. Ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες. Βρήκαν μάλιστα ως αφορμή τη βοήθεια που είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετροί στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Για τον σκοπό αυτό προετοίμασαν μεγάλη εκστρατεία. Στρατός και στόλος ετοιμάστηκαν γρήγορα και με αρχηγό τον Μαρδόνιο κινήθηκαν κατά της Ελλάδας το 492 π.Χ. Ο στρατός πέρασε τον Ελίσποντο και έφτασε στη Μακεδονία. Ο στόλος έπλεε στο Αιγαίο έχοντας την ίδια κατεύθυνση. Οι Πέρσες υπέταξαν τη Μακεδονία, αλλά ο στόλος τους έπαθε μεγάλη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που ξέσπασε κοντά στα παράλια του Άθου. Μετά το γεγονός αυτό, ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Περσία. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Δαρίος, αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο. Πιο πολύ όμως ήθελε να τιμωρήσει τους Αθηναίους και τους Ερετροίς. Το 490 π.Χ. ο στόλος των Περσών με αρχηγούς τον Δάτη και τον Αρταφέρνη, πλέοντας το Αιγαίο πέλαγος, έφτασε στην Ερέτρια και την κατέστρεψε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου αγκυροβόλησε. Οι Αθηναίοι ανησύχησαν πολύ, έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αμυνθούν στο Μαραθώνα. Δεν ήθελαν να αφήσουν τους Πέρσες να προχωρήσουν και να φτάσουν στην Αθήνα. 10.000 Αθηναίοι και 1.000 πλατείς παρατάχτηκαν με αρχηγό τον Μιλτιάδη απέναντι από τους Πέρσες. Ο Μιλτιάδης εφάρμοσε ένα σπουδαίο σχέδιο. Παρέταξε τον στρατό του σε κατηφορικό έδαφος σε μικρή απόσταση από τον Περσικό, έχοντας ενισχύσει περισσότερο τα πλάγια της παράταξης. Στο κέντρο έβαλε λιγότερους στρατιώτες. Οι Αθηναίοι δεν είχαν τόξα, έπρεπε λοιπόν να τρέξουν για να γλιτώσουν από τα βέλη. Όταν δόθηκε η διαταγή για επίθεση, όρμησαν προς τους Πέρσες, οι οποίοι στην αρχή τους πέρασαν για τρελούς. Η σύγκρουση έγινε σώμα με σώμα και σε αυτό οι Αθηναίοι ήταν καλύτεροι. Τα δύο άκρα της ελληνικής παράταξης κατάφεραν να νικήσουν γρήγορα και άρχισαν να κυκλώνουν το περσικό κέντρο. Οι Πέρσες υποχώρησαν, έτρεξαν προς τα πλοία και βιάστηκαν να φύγουν. Οι Αθηναίοι πέτυχαν λαμπρή νίκη. Ένας στρατιώτης, τρέχοντας, μετέφερε τη χαρούμενη είδηση στην Αθήνα.